Μα ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Bleach. Έτσι. Πρώτη φορά θα μου κάνω συνέντευξη. Μωρά. Έχουμε εδώ. Ποιες έχουμε εδώ? Το όνομα μου είναι Ειρήνης. Ειρήνη μου, χαίρο πολύ για την γνωριμία. Είμαι ο Μιχάλης. Εσύ ποια είσαι? Ανδριάνα. Μάνα μου την Ανδριάνα. Τι να μπορούμε να πούμε τώρα μισή ώρα τα. Να σας κάνω συνέντευξη. Είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω να με ρωτήσετε ό,τι σκέφτεστε και πραγματικά θα προσπαθήσω να σας απαντήσω με όση ειλικρίνεια αν έχω. Πόσα χρόνια είσαι ηθοποιός? Είμαι επαγγελματίας ηθοποιός από το 2009. Άρα... Δηλαδή αν κάνω τα μαθηματικά μου, είμαι και πολύ καλό στα μαθηματικά. 11 με 12 χρόνια. Κάπου τζάμε. Πας το πάνω σου. Διότι αν ήμουν καλά στα μαθηματικά, δεν μπορεί να γίνω μαθηματικός. Επειδή δεν ήμουν καλός, έγινα ηθοποιός. Τι απορίες μπορεί να σας λύσω άλλες, ας πούμε, που θέλετε να με ρωτήσετε? Αν δεν ήσασταν ηθοποιός, τι θα ήμουν, τι θα ήσασταν? Εάν δεν ήμουν ηθοποιός, δεν μπορεί να ασχολούμουν με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα, γιατί έχω μια μεγάλη αγάπη με τα αυτοκίνητα, αφού τρέχω και στους αγώνες άλλοι, ήμουν και... την τεχνική, τεχνική σχολή είναι μηχανικός αυτοκινήτων, οπότε έχω μια αγάπη για τα αυτοκίνητα. Μπορεί να βρω μια σχολεία γύρω από τα αυτοκίνητα. Να φέρνω λάστιχα, να φάω τη δουλειά του. Τι? Τι κάνετε? Καλά. Εσείς ποιες είστε? Εγώ είμαι η Άρτεμις. Και εγώ είμαι η Χριστιανή. Χαίρο πολύ. Τι τάξη πάτε? Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Είσαστε μες στην ίδια τάξη? Ναι. Ξέρετε με? Ναι. Από το μέσα εκπομπή. Βλέπετε τι? Ναι. Αρέσκει σας? Ναι. Τι σας αρέσκει παραπάνω? Που κάνουμε στα φούτε. Τέλειο! Κάνω με χίλια πράγματα μόνο να φουτούλι. Σου αρέσκει, κυρία μου. Παρενό, μου κάνω στα φουτούλι. Έλεο. Ό,τι κάνουμε είναι λάθος. Να έρθετε μια μέρα στο στούντιο να δείτε το γύρισμα που κοντά. Ναι. Τι απορίες, ας πούμε, μπορώ να σας λύσω που την εκπομπή, που τη δουλειά μου? Πόσο χρόνο, από πόσο χρόνο αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Από πόσο χρόνο ήμουν πάντα από το σχολείο, δηλαδή που μωρών σαν εσάς, πάντα μέσα στις παραστάσεις τις σχολικές, που το δημοτικό. Δηλαδή όποτε είχαμε γιορτούλες τέλος της χρονιάς είτε κάποιες επέτειους, ας πούμε, πάντα ήμουν στα σκετσάκια του σχολείου, στα θεατρικά. Μετά όταν πήγα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, συνέχισα να είμαι στα θεατρικά σκετσάκια του σχολείου. Πιο σοβαρά όμως αποφάσισα μετά το στρατό να το ακολουθήσω και να το κάνω επάγγελμα. Δηλαδή στην ηλικία του αμέτω 19-20. Αλλά το σκουλουκούδι ήταν, φαίνεται, από το σχολείο. Είσαι κανένα που θέλει να γίνει ηθοποιός? Εσύ? Ναι? Αρέσκει σου? Στις παραστάσεις παίζεις στο σχολείο σου? Ναι. Εσείς? Ναι, μας βάλουν. Με λάδι με ξύδι. Σας βάλουν. Πώς μπορείτε να συγκρατάτε τα λόγια? Και να τα θυμούμε? Ναι. Πέρα στο μυστικό τώρα. Κοίταξε. Είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός. Δηλαδή να σκευάζει τα λόγια του και να καταφέρνει να τα μαθαίνει. Τούτο γίνεται με την εκπαίδευση, ας πούμε, και με τη δουλειά. Όσο παραπάνω το εξασκείς, συνηθίζει το μυαλό να συγκρατεί τα λόγια. Μερικές φορές σας κρύβω ότι αυτοσχεδιάζουμε γελτίο, δηλαδή εμπλουτίζουμε λίγο. Δεν πάμε, ας πούμε, ακριβώς με τη λέξη που γραμμένη, για να με βάλουμε λίγα δικά μας, έτσι, να το φέρουμε λίγο στα μέτρα μας. Πώς και γελάς? Πώς πες να γελάς? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, που φταίει για το μου. Γελώ... Αν με πιάνουν τα γέλια, οπότε είναι. Δεν ξέρω, πραγματικά γελώ εύκολα. Προτιμώ να γελούν οι άλλοι. Οπότε συγκεντρώνομαι μάλλον την ώρα στο να πω ένα αστείο ή μια ατάκα
όσο πιο σωστά γίνεται, γιονούς μου είναι απασχολημένος και αμέ παρά στο να γελάσω εγώ. Άμα δω ότι γελούν όμως, γελώ και εγώ. Τι ήταν το αγαπημένο σου έργο που έκαμες? Το αγαπημένο μου έργο που έκαμα, κοίτα, διάφορα κόνσεπτ τα οποία, ας πούμε, έχουν ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό μου και στην καρδιά μου, ενώ η προσπάθεια τούτη της εκπομπής Κάζα Ντε Μικέλ ήταν πάρα πολλά δύσκολη στο να την υλοποιήσουμε και να τη φέρουμε εις πέρας. Προς το παρόν θεωρώ ότι έμπουτες πιο, επειδή έγινε με πάρα πολλή προσπάθεια στο να πετύχει, μπαίνει σε ξεχωριστό level που τις άλλες μου δουλειές που αγάπησα επίσης, ας πούμε, όπως τις πατάτες αντιναχτές, το μην αρχίζεις τη μουρμούρα, τον Πάτσο αγάπη μου που ήταν το 2009 η πρώτη μου σειρά, τα βήματα στην άμμο που ήταν μια σειρά εποχής του Ρίκ, τα μαύρα μεσάνυχτα στην Ελλάδα που ήταν η πρώτη μου εμπειρία η τηλεοπτική όταν τέλειωσα μέσα στη σχολή, είχα ένα μικρό ρόλο, αυτές. Τι άλλο? Πώς και ασχολήθηκες με το Κάζα Ντε Μικέλ? Ήταν μια πρόταση του Αντένα που σκέφτηκε ότι ίσως να ήμουν ο κατάλληλος να το φέρω εις πέρας. Δεν ήταν δική μου καθαρά ιδέα. Εγώ, αν θυμάστε, ήμουν στα σίριαλ, στις σατιρικές εκπομπές. Δεν ήταν ο σκοπός, ενώ ο δικός μου, η πρόταση δική μου να γίνει εκπομπή Κάζα Ντε Μικέλ. Ήταν μια ιδέα του Αντένα. Σκέφτηκα, την εμελέτησα, μάζεψα καλούς συνεργάτες, ανθρώπους που ξέρω ότι μπορώ να εμπιστευτώ, για να τη φτιάξω. Πότε ξεκίνησες να θέλεις να κάνεις το Κάζα Ντε Μικέλ? Ήταν πολύ δύσκολο, διότι το Κάζα Ντε Μικέλ είναι μια ομαδική προσπάθεια, είναι ατομική. Και έπρεπε να έβρω έναν ένα τους ανθρώπους που να με βοηθήσουν, να μου γράφουν τα κείμενα, να βλέπουν τα βιντεάκια, τα αστεία, να τα επιλέγουν, να σκηνοθετούν, να... Μιλούμε, μπορεί να 35-40 άτομα τα οποία βοηθούν για το Κάζα Ντε Μικέλ. Ήταν που τα πιο δύσκολα κόνσεπτ που έκανα. Αλλά με καλή προσπάθεια και ομαδικότητα και άμα αγαπάς τσινό που κάνεις, μπορείς να πετυχαίνεις πολλά πράγματα. Έχει γυναίκα και παιδιά? Έχω μία γυναίκα και έναν παιδί. Πώς το λέμε? Σοφοκλή. Είπες το σημείο στην εκπομπή. Ναι. Με το αυτοκινητάκι. Ναι. Σε μια εκπομπή ήταν εκεί στο γύρισμα ο Σοφοκλής και στο τέλος, χωρίς να με προειδοποιήσουν, γούρισε και ήρθε. Όταν κλείσαμε την εκπομπή. Είναι τεσσάρων. Γούρισε και ήρθε μέσα στο σκηνικό. Με την περουκούα την μπλε. Μάλλον επήρε από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Πέρασα πολλά ωραία. Οι αυθόρμητες ερωτήσεις σας ήταν... είχαν ενδιαφέρον και εύχομαι κάθε καλό σε όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εάν ελείψαν εσύ τσάλ. Όχι, τσάλ. Τι κάμετε, κυρία μου, πριν να φύγεις. Κάμε μου άλλη μια γλύο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το αγαπημένο μου χρώμα? Είμαι πολύ χρώμος. Αρέσκουν μου όλα τα χρώματα. Το αγαπημένο μου χρώμα, αν ήταν να αποφασίσει, τον μπλε θα πω. Μπλε προς γαλάζιο, ναι. Error.